Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Γεωργίου και η ημερομηνία σήμερα είναι 5η, 6 Σεπτεμβρίου 2018. Εδώ είναι το νέο μου βιντεάκι και έχω την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω άλλη μια κρυμμένη ομορφιά στο νησί μου την Κέρκυρα. Πρόκειται για ένα μικρό χωριό, χωριουδάκι, με την ονομασία Βίστονας. Να το, βλέπουμε και την ταμπέλα. Το χωριό Βίστονας βρίσκεται πάνω στο όρος Κράτσαλο ή αλλιώς Ιστόνη, φίλες και φίλοι της Κέρκυρας. Και είναι ακριβώς προς το κατέβασμα για τα χωριά Μακράδες και Κρίνη. Το χωριό Κρίνη καθώς και το χωριό Μακράδες σας τα είχα παρουσιάσει και τα δύο σε προηγούμενα βιντεάκια μου. Τώρα σας παρουσιάζω το χωριουδάκι Βίστονας. Είναι μικρό αλλά πανέμορφο. Απέχει 26,4 περίπου χιλιόμετρα από την πόλη της Κέρκυρας, δηλαδή 26 χιλιόμετρα και 400 μέτρα. Έχει 104 κατοίκους και βρίσκεται σε υψόμετρο 360 μέτρα. Τα κτίσματα διατηρούν τη μορφή τους αναλύωτη στον χρόνο. Δεν άλλαξε σχεδόν τίποτα από το πέρασμα των αιώνων. Το στυλ είναι βενετσιάνικο κυρίως, συνδυάζει στυλ βενετσιάνικο και ελληνικό. Και το όνομα Βίστονας προέρχεται από το βουνό Ιστόνη, δηλαδή εδώ που βρισκόμαστε είναι το βουνό Ιστόνη ή αλλιώς Κράτσαλο. Και με παράφραση το χωριό θα μπορούσε να λέγεται Ίστονας από την Ιστόνη το βουνό, όμως με παράφραση έγινε Βίστονας, μπήκε ένα Β και από το βουνό Ιστόνη, Ίστονας, Βίστονας το χωριό. Φίλες και φίλοι, το μουσικό κομμάτι που θα μας συντροφεύσει είναι πάλι από τον αγαπημένο μου Ιταλό σαξοφωνίστα Φάουστο Παπέτη, το οποίο βρίσκεται στην 49η και τελευταία συλλογή του Φάουστο και αυτό. Το κομμάτι είναι εκπληκτικό. Είναι pop ballad, smooth jazz, electronic jazz. Αυτός ο τριπλός συνδυασμός, φίλες και φίλοι, δίνει μια εξαιρετική μαγευτική αίσθηση στο άκουσμα. Το άκουσμα είναι πολύ μαγευτικό πραγματικά. Είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι. Στα πλήκτρα συνοδεύουν το Φάουστο Παπέτη, ο γιος του, ο Μάρκο Παπέτη, καθώς και ο Ρέντι Μπόμπιο, ο συνεργάτης του Φάουστο Παπέτη. Δεν είναι σύνθεση του Μάρκο Παπέτη, ξεκαθαρίζω. Το κομμάτι είναι σύνθεση των Λίνς και Περανζέτα. Οι μουσικοσυνθέτες Λίνς και Περανζέτα έχουν συνθέσει το συγκεκριμένο κομμάτι με την ονομασία Σετέμβρο. Είμαστε στο Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι, αν και ο Φάουστο Παπέτη είναι διαχρονικός, ακούγεται όλες τις εποχές. Το συγκεκριμένο κομμάτι πιστεύω ταιριάζει τώρα που είναι Σεπτέμβρης. Έχουμε μήνα Σεπτέμβριο. Και το κομμάτι έχει τον τίτλο Σετέμβρο, δηλαδή Σεπτέμβριος. Είπαμε δεν είναι σύνθεση του Μάρκο Παπέτη, αλλά ο Μάρκο Παπέτη συνοδεύει τον πατέρα του στα πλήκτρα μαζί με τον Ρέντι Μπόμπιο. Χωριό Βίστονας, πάνω στο βουνό Κράτσαλο ή αλλιώς Ιστόνη, φίλες και φίλοι, απολαύστε!
Φίλες και φίλοι, είχα την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω άλλη μια κρυμμένη ομορφιά εδώ στο νησί μου την Κέρκυρα και συγκεκριμένα το χωριουδάκι με την ονομασία Βίστονας που βρίσκεται πάνω στο βουνό Ιστόνη ή αλλιώς Κράτσαλο. Το βουνό Ιστόνη είναι το λεγόμενο Κράτσαλο που σας είχα εξηγήσει σε παλιότερο βιντεάκι μου τι σημαίνει. Προέρχεται από τις δύο λέξεις κράτος άλλο, Κράτσαλο. Εξάλλου η Κέρκυρα ήταν πάντα κράτος άλλο, μέχρι να ενωθεί με την Ελλαδίτσα μας. Τι θέλανε οι Βρετανοί, τι θέλανε οι Ιταλοί, οι Γάλλοι και δεν συμμαζεύεται. Καθώς διασχίσαμε αυτό το πανέμορφο πανοραμικό χωριό, φίλες και φίλοι, με την ονομασία Βίστονας, απολαύσαμε και ένα εκπληκτικό κομμάτι, ερμηνευμένο από τον αγαπημένο μου Ιταλό σαξοφωνίστα Φάουστο Παπέτη, που το συγκεκριμένο κομμάτι βρίσκεται στην 49η και τελευταία συλλογή του Φάουστο Παπέτη, με τον τίτλο Σεπτέμβριο, δηλαδή Σεπτέμβριος. Στα πλήκτρα συνόδευσαν το Φάουστο Παπέτη, ο γιος του, ο Μάρκο Παπέτη, καθώς και ο Ρέντι Μπόμπιο, ο συνεργάτης του Φάουστο Παπέτη, ενώ το κομμάτι είναι σύνθεση, το κομμάτι Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριο στα ιταλικά, των μουσικοσυνθετών Λίνς και Περαντζέτα. Οι μουσικοσυνθέτες λοιπόν Λίνς και Περαντζέτα συνέθεσαν αυτό το αριστουργηματικό πραγματικά κομμάτι που ήταν pop ballad, smooth jazz, electronic jazz. Σε κάποιο σημείο, για λίγο μετά από τη μέση του κομματιού, δηλαδή λίγο προς το τέλος, για λιγάκι, ακούσαμε και ένα σαξοφωνάκι, ήταν ο ίδιος ο Φάουστο Παπέτη, με το σαξόφωνο σοπράνο του, φίλες και φίλοι, εκείνο το λεπτό σαξοφωνάκι, αλλά για λίγο μόνο, και το κομμάτι βέβαια είναι ερμηνευμένο από τον αγαπημένο μου Ιταλό σαξοφωνίστα Φάουστο Παπέτη, με το σαξόφωνο του άλτο, τον βασιλιά των σαξοφώνων. Το άλτο είναι το κατεξοχήν σολιστικό σαξόφωνο, μία από τις τέσσερις κατηγορίες όπως σας έχω εξηγήσει, σοπράνο, άλτο, τενόρο και βαρύτονο, τα τέσσερα σαξόφωνα. Ο βασιλιάς των σαξοφώνων είναι το σολιστικό άλτο σαξόφωνο. Φίλες και φίλοι, ελπίζω να απολαύσατε το βιντεάκι μου, να είστε όλες και όλοι καλά. Κωνσταντίνος Γεωργίου, 5η, 6 Σεπτεμβρίου 2018. Γεια σας! Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι μου. Να είστε όλες και όλοι καλά.